Καλησπέρα! Τζο Χάντερ εδώ! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog! Τι μου κάνετε, πώς είστε? Νεράκι, για καλή τύχη! Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog. Αυτό το vlog το σημερινό είναι πολύ πολύ σημαντικό για το κανάλι αυτό. Πολύ σημαντικό και θα χωριστεί το vlog σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε κάτι που θέλω και στο δεύτερο μέρος του vlog θα σας πω κάποια πράγματα. Θα σας πω τα νέα μου τέλος πάντων. Ένα μαξιλάρι εδώ πέρα, γιατί το μαξιλάρι είναι εδώ, ρε μαλάκα. Δύο μαξιλάρια. Δεν κοιμάμαι δύο μαξιλάρια, δεν ξέρω καν γιατί έχω δύο μαξιλάρια. Μαξιλάρι ένα φύγε. Τζέο, συγκέντρωσου. Σήμερα η μέρα είναι 28 Αυγούστου του 2017. 16 είμαστε, ρε. Το FIFA θα βγει 29 νομίζω, 28 Σεπτεμβρίου. Που είναι σε ένα μήνα. Έχουμε και το demo που θα βγει στις 9. Θα βγει 13 ή 12 νομίζω, αλλά μπορώ να το κάνω να βγει 9. Άμα δεν το ξέρετε, άμα βάλετε στο. Άμα φτιάξετε ένα νέο account στο PlayStation 4 και βάλετε New Zealand. Νέα Ζηλανδία τέλος πάντων, ότι είστε από τη Νέα Ζηλανδία, το demo θα σας έρθει 3 μέρες πιο νωρίς. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα θέλετε κάτι το κι εσείς, θα παίξετε το demo 3 ώρες πιο. 3 μέρες πιο νωρίς. Γιατί μιλάω για το FIFA. Το FIFA ήταν λίγο για μια περίοδο ένα σημαντικό μέρος του καναλιού. Ειδικά όταν έκανα τη σειρά πελατειώντας φίλους στο FIFA που έκανα μόνο αυτή τη σειρά συνέχεια. Τέλος πάντων ήταν μια περίοδο, ένα μεγάλο μέρος του καναλιού. Και τώρα το θέμα είναι ότι βγαίνει το FIFA 17 και τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Μια επιλογή είναι να συνεχίσω κανονικά να κάνω FIFA σε αυτό το κανάλι. Η άλλη επιλογή που θα το δείτε και από τον τίτλο που το έχω ονομάσει νέο κανάλι. Τι εννοώ με το νέο κανάλι. Σκέφτομαι εγώ καθώς να συλλογιζόμουν να φτιάξω ένα νέο κανάλι εντελώς που θα είναι μόνο για FIFA. Μόνο για FIFA. Τίποτα άλλο. Σε αυτό το κανάλι κάνω διάφορα walkthroughs. Εντάξει, τα vlogs τώρα τα κάνω μια φορά τόσο. Δεν θα πω ότι κάνω vlogs. Θέλω να κάνω ένα άλλο κανάλι τόσο παντού που να έχει μόνο FIFA μέσα. Ο λόγος που θέλω να το κάνω αυτό είναι επειδή πολλοί από εσάς δεν είναι μυστικό. Πολλοί subscribers από εσάς έχουν έρθει μέσα από τα πελατειώντας τους φίλους στο FIFA, από το Ultimate Team, τέλος πάντων από το FIFA που έκανα τότε. Αν συνεχίσω τέλος πάντων να κάνω FIFA videos, θα έρθουν λογικά και περισσότερα subs και γενικά θα έρθουν πολλοί και θα βλέπουν μόνο το FIFA. Και όταν δεν κάνω FIFA και κάνω κάτι διαφορετικό, θα μου λένε πού είναι το FIFA, ξέρω εγώ, καταλάβατε τώρα εσείς. Πότε για να το αποτρέψω αυτό, θέλω να φτιάξω ένα κανάλι που να είναι μόνο για FIFA. Ώστε όποιος γουστάρει θα βλέπει FIFA και όποιος γουστάρει θα βλέπει τα άλλα βίντεο. Όποιος θέλει βέβαια βλέπει και τα δύο, έτσι. Προφανώς. Αυτή η απόφαση όμως δεν είναι οριστική. Ακόμα το σκέφτομαι αν θα το κάνω ή αν δεν θα το κάνω. Και γι' αυτό κάνω αυτό το vlog για να συζητήσω μαζί σας και να ζητήσω τη δικιά σας γνώμη. Ω ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό το vlog. Θέλω να μου πείτε εσείς, κάτω θα έχω ένα Astropol και θα σας ρωτάω αν θέλετε να κάνω FIFA κανάλι ή όχι. FIFA κανάλι, όχι δεύτερο κανάλι γενικά. FIFA θα είναι το κανάλι, έτσι. Πηγαίνετε τώρα όμως να πάτε κάτω στο Astropol. Πηγαίνετε τώρα πηγαίνετε ρε. Ρε πηγαίνετε τώρα. Πηγαίνε τώρα ρε. Μη σου φέρω το νερό στο. Ρε πηγαίνε τώρα ρε. Χαλάρα. Πατάς στο Astropol στο link και μετά πατάς και. Διαλέγεις τι θέλεις. Θέλεις νέο κανάλι ή δεν θες νέο κανάλι. Θέλεις ή δεν θέλεις. Θέλεις ή δεν θέλεις. Τώρα θα είναι και κάποιοι που επειδή δεν ασχολούνται με τα FIFA, δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρουν καν τι είναι το FIFA, ξέρω εγώ, και απλά να βλέπουν τα βιντεάκια μου. Ακόμα και εσείς είναι σημαντικό να ψηφίσετε γιατί στο μέλλον, όταν βλέπετε, ξέρω εγώ, μια σειρά ή γενικά όλες τις σειρές στο κανάλι, ξαφνικά, άμα βλέπετε FIFA, θα τρελάθετε γιατί σας πει, δεν θέλω FIFA, εγώ ας πούμε. Καταλάβατε, οπότε και εσείς είναι σημαντικό να ψηφίσετε. Αυτό το νέο κανάλι θα υπάρξει άλλο ένα πλεονέκτημα το οποίο θα με βοηθήσει πάρα πολύ εμένα. Να ανεβάζω διπλά. Τι εννοώ, να ανεβάζω σε μια μέρα δύο βίντεο. Μπορώ φυσικά για να το κάνω στο ένα κανάλι, απλά μου φαίνεται λίγο ότι να είναι να ανεβάζω δύο βίντεο στο ένα κανάλι. Βέβαια υπάρχουν κάποια κανάλια που ανεβάζουν 5 και 6 βίντεο τη μέρα στο ίδιο κανάλι, αλλά θέλω να ανεβάζω ένα κάθε μέρα που ανεβάζω. Όχι κάθε μέρα θα ανεβάζω, ενώ τη μέρα που είναι να ανεβάζω θα ανεβάζω. Μπερδεύτηκα. Αυτή την ψηφοφορία θα την κρατήσω μια εβδομάδα. Σήμερα, όπως είπα, είναι 28 Αυγούστου. Είναι 28 Αυγούστου, αλλά θα το ανεβάσω 29 αύριο δηλαδή για εσάς. Σήμερα για εσάς βασικά, που είναι 29. Οπότε θα το κρατήσω μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Για μια εβδομάδα λοιπόν θα το κρατήσω αυτό το Astropol. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια το τι ψηφίσατε εσείς αυτό θα κάνω. Αν ας πούμε έχουμε 10 ψήφους στο κάνε κανάλι FIFA και 50 ψήφους στο μην κάνεις κανάλι FIFA. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αποφασίσω τελικά να μην κάνω κανάλι FIFA. Ακόμα το σκέφτομαι, απλά θέλω τη δική σας γνώμη να μου πείτε εσείς τι θα κάνω. Αρκετά με αυτό το κανάλι FIFA. Μίλησαμε αρκετά γι' αυτό. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Ψηφίστε, ρε μαλάκες, ψηφίστε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος του vlog σημερινού. Πάμε για το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος, κύριε και θα σου πω διάφορα πράγματα που με απασχολούν αυτή την περίοδο. Ο Τζέο Χάντερ απασχολούν και πράγματα. Ναι, ρε μαλάκα, με απασχολούν και πράγματα. Δηλαδή, τι μπορεί να σε απασχολήσει, ρε μαλάκα. Είσαι καλά, να φωνάξουμε γιατρό. Γιατρέ! Έλα εδώ, γιατρέ! Λοιπόν, πρέπει να χαλαρώσουμε. Η αλήθεια είναι, δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Πρέπει να χαλαρώσουμε. Ας χαλαρώσουμε. Χαλαρά. Φέτος
έδωσα πανελλήνιες. Λογικά το ξέρετε, αφού για αυτό το λόγο έλειπα ένα χρόνο και πόσο έλειπα από το κανάλι. Βγήκαν αποτελέσματα και τελικά πέρασα στη Λαμία. Εκεί που πέρασαν είναι πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τέλος πάντων, άμα σας ενδιαφέρει. Και ναι, πέρασα Λαμία. Οπότε θα μένω στη Λαμία. Και ναι, και θα φύγω και θα πάω στη Λαμία. Θα υπάρξει vlog γι' αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάμερα. Γι' αυτό και όλα τα vlogs που βλέπετε από μένα και τα βίντεο και όλα αυτά είναι μέσα από τη webcam μόνο. Δεν έχω κάμερα αυτή τη στιγμή. Οπότε για να έχω κάμερα, για αρχή θα πάρω ένα καινούριο κινητό, το οποίο θα προσπαθήσω να έχει μια καλή κάμερα και θα κάνω vlog με αυτή την κάμερα. Και κάποια στιγμή θα πάρω μια κανονική βιντεοκάμερα, το οποίο θα κάνω τα πάντα με αυτή. Θα έχω facecam με αυτή, θα χρησιμοποιήσω τα vlogs αυτή. Τέλος πάντων, στην πορεία του αυτό. Και θα πάρω το PC μαζί μου φυσικά και το PlayStation και θα κάνω εκεί βίντεο. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα νέο. Θα μένω μόνος μου, οπότε τα βιντεάκια θα είναι πολύ πολύ εύκολα να τα φτιάχνω. Οπότε ναι, σε λίγο καιρό θα φύγω και θα υπάρξει vlog φυσικά, όπως σας είπα, για το τι γίνεται, πώς θα είναι το σκηνικό, όλα αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω στην υγεία σας. Και αυτό ήταν το vlog. Σε μια εβδομάδα θα ανέβει και άλλο vlog που θα σας πω την απόφασή μου. Πηγαίνετε κάτω και ψηφίστε. Πηγαίνετε και ψηφίστε κάτω. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Με παρακολουθήσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Εγώ το εκτιμώ αυτό. Εκτιμώ πράγματα. Εκτιμώ που καθίσατε τόσο πολύ και με βλέπατε. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά! Γεια σας!